Ο μήνας Σεπτέμβριος για το λαό της Βιάννου είναι μήνας πόνου, πένθους και θλίψης και τα θύματα της ναζιστικής συριώδειας, αλλά και μήνας κορύφωσης του αγώνα για δικαιοσύνη και επανόρθωση. Στη μαρτυρική Βιάννο διοργανώνεται το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές Αποζημιώσεις στο Μουσείο Ολοκαυτώματος. Ένα σημαντικό συνέδριο την ημέρα που ξεκίνησε η σφαγή της Βιάννου, 14 Σεπτέμβρη, με παρουσία πολλών πανεπιστημιακών και από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό, με δημάρχους από τις μαρτυρικές πόλεις και χωριά της Ελλάδος, με παρουσία πλήθους κόσμου και επισκεπτών. Θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής, αδιάλειπτος και θα είναι από εμάς τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε, διεκδικούμε και αυτό θα είναι και ένα άλλο μήνυμα, πιο δυνατό για αυτή τη φορά από τη Βιάννου. Φέτος λοιπόν στα 75 χρόνια, την ίδια μέρα, στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν ξεκινούσαν οι γερμανικές δυνάμεις με βάση μια φοβερή διαταγή από τον Μπρούνο Όσβαλντ Πρόγερ, μια διαταγή μνημείου βαρβαρότητας και ναζιστικής κτηνοδίας, όταν ξεκινούσαν λοιπόν για να κάνουν το αποτρόπαιο έγκλημά τους, την ίδια ώρα περίπου, την ίδια μέρα, 75 χρόνια μετά, εμείς θα μαζευτούμε στο Μουσείο Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου στα Αμυρά, σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο, θα μαζευτούμε άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, από ενώσεις θυμάτων των μαρτυρικών χωριών. Από το Χορτιάτι θα είναι παρόν ο Μανώλης Μπουραμάνης. Η τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.30 το πρωί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία Γερμανών Δημοκρατών που συμμετέχουν στο κίνημα διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Τιμούμε τη μνήμη των νεκρών μας, δεν ξεχνούμε και με σύνθημα δικαιοσύνη και αποζημίωση, δικαιοσύνη και ανυπόταχτος αγώνας, ξεκινούν οι εργασίες για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα. Θα έχουμε τον Μανώλη Γλέζου είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω Skype. Θα είναι Γερμανοί Δημοκράτες. Είναι πολύ σημαντικό. Τρεις διαφορετικές ομάδες από αυτές που στηρίζουν τον αγώνα μας, από το Βερολίνο, από το Αμβούργο, από το Βούπερταλ, 75 χρόνια μετά από τη μέρα που ξεκινούσε το φοβερό ολοκαύτωμα της Βιάννου, εμείς ξεκινάμε, κάνουμε επανεκκίνηση του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν σημαντικοί νομικοί και ιστορικοί της νεότερης γενιάς, βουλευτές, ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ θα βραβευτούν σημαντικές προσωπικότητες. Τέλη δηλαδή του Οκτώβρη θα έρθει προς κύρωση στην Ελληνική Βουλή το πόρισμα της Επιτροπής των Γερμανικών Αποζημιώσεων, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα επίσημο πλέον έγγραφο της Βουλής των Ελλήνων προς κάθε κατεύθυνση και προς όλα τα κοινοβούλια καταρχήν, αλλά και σε κάθε κράτος στον αγώνα αυτό για την διεκδίκηση.